Φίλες και φίλοι, εγώ ισχυρίζομαι, και δεν είμαι φυσικόμενος, ότι ανάμεσα στα μνημόνια και τη δημοκρατία, ανάμεσα στο νεοφιλελευθερισμό και τη δημοκρατία, υπάρχει ουσιαστικά μια ασύμβατη σχέση. Μια πολιτική που εξαθλειώνει την κοινωνία στη μεγάλη της πλειοψηφία, δεν μπορεί να παραγάγει συνενέσεις στη μακρά διάρκεια και είναι υποχρεωμένη εν τέλει να επιβληθεί με τον αυταρχισμό και με μεγάλες επιπτώσεις σε σχέση με την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Τη βασικότερη επίπτωση του μνημονίου στην δικηγορία υπήρξε η εξαθλίωση της εργαζόμενης πλειοψηφίας της κοινωνίας και εκτόξευση της ανεργίας. Όταν η κοινωνία εξαθλειώνεται, είναι αδύνατο να ευημερεί η δικηγορία. Και ιδίως η δικηγορία που βασίζεται ακριβώς σε αυτή την εργαζόμενη πλειοψηφία. Όταν οι εντολείς μας αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τις υποθέσεις τους, όταν στερούνται στην πράξη το δικαίωμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και το δικαίωμα πρόσβαση τη δικαιοσύνη είναι το δικαίωμα των δικαιωμάτων, ιδίως για εμάς τους νομικούς, είναι προφανές ότι η κρίση θα κατευθυνθεί στην δικηγορία. Αυτό σημαίνει την έξοδο από το επάγγελμα για έναν πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων, υπαλληλοποίηση για ακόμα περισσότερους, ιδίως για τους νέους και τις νέες συναδέλφους, και τη διαμόρφωση συμβαγών κεφαλουχικών εταιριών, που προοπτικά μπορούν να γίνουν και πολύ επαγγελματικές, χωρίς καν την προϋπόθεση της δικαιωρικής ιδιότητας για τους εταίρους. Η μαχόμενη δικηγορία είναι συνυφασμένη με την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, η υπεράσπιση διαδηλωτών, μεταναστών, αγωνιστών των κοινωνικών κινημάτων, των κάθε λογής από κάτω, είναι ένα προνόμιο αυτής της δικηγορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς ζητάμε αξιοπρεπείς αμοιβές και αποδοχές για όλους μαχόμενους, έμιστους και έμιστους συνεργάτες. Ο νεοφιλελευθερισμός και η μνημονιακή πολιτική εκφράζουν επίσης την πλήρη τους απαξίωση απέναντι στο δεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και της υγείας. Η κατάρρευση των ταμείων μας, που συντελείται πλέον μπροστά στα μάτια μας, δεν είναι τυχαία. Η ιδιωτική ασφάλιση τόσο στον κλάδο της σύνταξης όσο και για την περίθαλψη είναι και αυτά πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Και σε αυτή την οριακή στιγμή, οι δικηγόροι καλούμαστε να σκεφτούμε τον εαυτό μας όχι σαν συντεχνία, αλλά σαν τμήμα της κοινωνίας που πλήττεται, αλλά και αγωνίζεται και ελπίζει. Η έξοδος από την κρίση απαιτεί την ανάπτυξη μιας λιγότερο εγωιστικής και περισσότερο αλληλέγγυας συνείδησης. Από αυτή τη σκοπιά έχει νόημα και μάλιστα μεγάλο ο δικηγορικός σύλλογος να σταθεί δίπλα στην εργαζόμενη πλειοψηφία με παρεμβάσεις για νομική συνδρομή όσων σήμερα αδυνατούν και είναι δυστυχώς πολλοί και πολλές να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη και με πρωτοβουλίες για νομοθετικές ρυθμίσεις στα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Για το θεσμό της νομικής συνδρομής, για τα κόκκινα δάνεια, για τους πληστηριασμούς, για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και για άλλα πολλά. Ακόμα οι δικηγορικοί σύλλογοι, καθώς έχουν σαν καταστατικό σκοπό την υπεράσπιση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική κοινωνία, αυτό λέει ο κώδικας περί δικηγόρων, θα πρέπει να παρεμβαίνουν όπου ακριβώς οι κανόνες αυτοί καθημερινά κάμπτονται. Κατά μείζον λόγο, αυτό αφορά, όπως είπε και ο Γιώργος Πατρούγκαλος, τους πιο αδύναμους, τους από κάτω ή θα έλεγα και τους πιο κάτω από τους από κάτω. Καθώς η οικονομική κρίση βαθαίνει, όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού εξαθλειώνονται και μπλέκονται στα γρανάζια του μηχανισμού ποινικής καταστολής. Για παράδειγμα, λοιπόν, η κατάσταση στις φυλακές αποτελεί ντροπή για όλους μας. Ομοίως, όνειρος αποτελεί και το γεγονός της κράτησης χιλιάδων συμπολιτών μας σε κρατητήρια αστυνομικών τμήματων, ελλείψη χώρου σε σωφρονιστικά καταστήματα και φυσικά το απαράδεκτο γεγονός της διοικητικής κράτησης χιλιάδων μεταναστών χωρίς χαρτιά στα κέντρα κράτησης ανά την επικράτεια, υπό συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κάποτε ο δικηγορικός σύλλογος ήταν στη συνείδηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος της χώρας. Η θέση αυτή κατακτήθηκε μέσα από μια παρεμβατική στάση που είχε ο Σύλλογος, ιδίως στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι καιρός να επανασυνδεθούμε με αυτή την καλή και μόνιμη παράδοση.